στήμη κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει και μας έχει βεβαιώσει με επαγγελίες δικές Του ότι είμαστε, θα μας καταστήσει, μας κατέστησε, είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άρα οικονόμος σημαίνει γενικός διευθυντής με σημερινές λέξεις, να διαχειριζόμαστε καθώς πρέπει την πολυειδή χάρη του Θεού, αλλά και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Με τη χάρη του Χριστού, σήμερα θα διαβάσουμε από τη σελίδα 787, από το βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο Β και εδάφιο 46. Σελίδα 787, Δανιήλ ο προφήτης, 787, κεφάλαιο Β και εδάφιο 46. Τότε ο βασιλεύς Ναβουγοδονόσορ έπεσεν επί πρόσωπον και προσεκίνησεν τον Δανιήλ και προσέταξε να περοσφέρωσιν εις αυτόν προσφοράν και θυμιάματα. Τότε αποκριθείς ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ είπε «Επαληθείας ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων και ως της αποκαλύπτει μυστήρια, διότι ειδυνήθης να αποκαλύψεις το μυστήριον τούτο». Τότε βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ και δώρα μεγάλα και πολλά έδωκε εις αυτόν και κατέστησαν αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδιοικητήν επί πάντας του σοφούς της Βαβυλώνος. Και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επί τας υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκεται εν τη αυλή του βασιλέως. Ένα παιδί λοιπόν, νέο παιδί, γύρω στα 15, βρέθηκε όπως είπαμε στο παλάτι του Ναβουγοδονόσορα εχμάλωτος και το μέλλον του ήταν καλό, καθώς είχε βρει χάρη ενώπιον των ανθρώπων και έτρωγε από τα βασιλικά εδέσματα και έπινε από τον βασιλικών ίνων και διδάσκετο την σοφία της Βαβυλώνος από τους σοφούς και τους επαϊδούς του παλατιού του βασιλιά του Ναβουγοδονόσορα. Όμως ο Θεός δεν τον ήθελε μόνο γι' αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο ο Θεός. Και αγαπημένα μου αδέλφια, μια φορά πρέπει να το πούμε ακόμη. Για όλους μας ο Θεός έχει ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί στο παλάτι ο Δανιήλ. Είχε τους λόγους του και τα σχέδιά του ο Θεός. Δεν βρεθήκαμε στην εκκλησία τυχαία. Έχει τους λόγους του και τα σχέδιά του ο Θεός. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για τον κάθε έναν από μας σε σχέση με το λόγο του, με το έργο του, με την προσωπική μας και την οικογενειακή μας ζωή. Όμως το κρίσιμο σημείο δεν είναι τα σχέδια του Θεού. Το κρίσιμο σημείο είναι αν εμείς κατανοήσουμε, και δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Αν εμείς κατανοήσουμε ότι τα σχέδια που έχει ο Θεός, τα θαυμαστά, θα πραγματοποιηθούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πίστεως, υπομονής, αγάπης, ελπίδας, ιδιαιτέρως αυτά που διαβάσαμε τις προηγούμενες Δευτέρες και θα δούμε σήμερα στην πράξη, τις αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Το πρώτο που έκανε λοιπόν ο Δανιήλ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι να σκεφτεί τι θέλει ο Θεός από αυτόν εκεί που τον πήγε και τι του απαγορεύει ο Θεός με το Λόγο του. Αυτά είναι πολύ σοβαρές σκέψεις που δεν πρέπει να ξεφεύγουν από το μυαλό μας. Τι με θέλεις Κύριε να κάνω εδώ που με έφερες?
αλλά και τι δεν θέλεις με κανένα τρόπο μέσα από το λόγο σου να κάνω. Ο Θεός λοιπόν μέσα από το λόγο του δεν ήθελε με κανένα τρόπο να συμμετέχει στα εδέσματα του βασιλέως, να τρώγει δηλαδή από τα εδέσματα του βασιλέως της Βαβυλώνος που ήσαν ειδωλόθητα, καθώς τούτο ήταν βδέλυγμα σύμφωνα με το λόγο του Θεού στους οφθαλμούς του Παντοδυνάμου. Επίσης δεν ήθελε με κανένα τρόπο σε σχέση με το λόγο του να συμμετέχει και να πίνει από τον ίνον των βασιλικών, ο οποίος ήτο και πάλι σπονδύ θυσία ειδωλόθητα στους ψεύτικους θεούς. Αυτό λοιπόν που δεν ήθελε ο Θεός για τον Δανιήλ, ο Δανιήλ το κατάλαβε και ρώτησε τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Και ο Θεός έβαλε στην καρδιά του, του είπε πρόσεξε να μην μιανθείς, μη χάσεις τον αγιασμό σου, μη χάσεις την καθαρότητά σου, μην πέσεις σε ανομία, γιατί πάσα ανομία στο λόγο του Θεού είναι αμαρτία, μην αμαρτήσεις, αλλά και πάσα αδικία στους ανθρώπους είναι αμαρτία, πρόσεξε μην αδικήσεις. Και με σοφία, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε δεν τρώω. Ο χριστιανός δεν λέει δεν κάνει. Μάλλον πιο σωστά, δεν λέει αυτά που θέλει ο Θεός, κάνει αυτά που θέλει ο Θεός. Γιατί αν λέμε συνήθως δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν κάνουμε όμως δεν χρειάζεται να λέμε. Γι' αυτό πλησίασε τον υπεύθυνο που είχε βάλει ο βασιλιάς για αυτούς. Δεν ήταν μόνος του, όπως είπαμε, ο Δανιήλ, ήταν ο Σεδράκ, ο Μισάκ και ο Αβδενεγό, τέσσερα αδέλφια. Και του είπε ότι εμείς δεν θέλουμε να τρώμε αυτά τα φαγητά, θέλουμε να τρώμε όσπρια και αντί για ίνουν νερό. Φοβήθηκε ο υπεύθυνος και του λέει μα θετινατίστε και κινδυνεύω εγώ από το βασιλιά να μου πάρει το κεφάλι. Και με πολύ μεγάλη σοφία και σύνεση, αλλά βασικά με ελπίδα στο Θεό, ο Δανιήλ του λέει δοκίμασέ μας 10 μέρες. Και τη 10η μέρα βρέθηκαν παχύτεροι, ομορφότεροι, αλλά το σημαντικότερο, ο Θεός τους έδωσε σοφία και σύνεση, γιατί έτσι αρχίζει το έργο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και επιπλέον στον Δανιήλ έδωσε και αποκάλυψη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Σε όλους και στους 4 έδωσε γνώση, σοφία και σύνεση, ιδιαίτερα στο Δανιήλ αποκάλυψη εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και δεν έφτανε αυτό. Όταν τέλειωσαν τα 3 χρόνια της εκπαίδευσής τους, ο Δανιήλ και οι άλλοι 3 ευδέρθηκαν δεκαπλασίως καλύτεροι, όχι από τους συμμαθητάς τους, αλλά από όλους τους σοφούς και τους συνετούς του βασιλείου του Ναβουχοδονόσορα. Ώστε ο Ναβουχοδονόσορας τους υπερήψωσε και τους κατέστησε υπεύθυνους σε μεγάλες θέσεις της επαρχίας. Όμως το σχέδιο του Θεού δεν τέλειωσε εδώ, συνεχίζεται. Και συνεχίζεται το σχέδιο του Θεού μέσα από μεγάλες δοκιμασίες. Το ξαναλέω. Η παιδεία του Θεού είναι αυτή που αναβαθμίζει τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό. Και τώρα σε λίγο, σε μικρό χρονικό διάστημα από εκείνη τη στιγμή, έρχεται ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Ο Ναβουχοδονόσορ, και να τον σκεφτούμε σαν έναν παντοδύναμο πλανητάρχη της εποχής εκείνης, ο Θεός του είχε δώσει, ο Θεός ομολογεί ο ίδιος, αλλά και η Γραφή του είχε δώσει εξουσία επάνω σε όλη την οικουμένη και σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπει ένα ενύπνιο τρομακτικό, τρομακτικό ενύπνιο, που όμως όταν ξύπνησε το ξέχασε. Αλλά ήταν τόσο ταραγμένος από το ενύπνιο που ο Θεός του έδωσε, που φωνάζει όλους τους σοφούς, τους επαϊδούς, όλους εκτός από τον Δανιήλ που φαίνεται ότι έλειπε εκείνες τις μέρες, γιατί σε λίγο θα έρθει,
Και τους λέει, εχθές το βράδυ είδα ένα ενύπνιο που με τάραξε πολύ. Αλλά το ξέχασα. Εσάς σας έχω εδώ για σοφούς, επαϊδούς και μάγους, με την καλή έννοια, την έννοια μάγους, όχι με μαγείες, αν και δεν ξέρουμε για την εποχή εκεί τι κάνανε, λόγω των ψεύτικων θεών που λάτρευαν. Και θέλω και το ενύπνιο να μου πείτε και την ερμηνεία του να μου δώσετε. Οι μάγοι ταράχτηκαν, λένε, πες μας το ενύπνιο, σου πούμε την ερμηνεία. Αυτό που λες δεν γίνεται. Θύμωσε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, θα σας σκοτώσω. Εάν δεν μου το πείτε, έναν έναν θα σας σκοτώνω. Και ποιος να τον ελέγξει? Δεν υπήρχε τότε αντιπολίτευση και δημοκρατία. Εάν όμως μου το πείτε, θα σας τιμήσω με πολλά δώρα. Αυτοί είπαν, μα δεν είναι δυνατόν αυτό που ζητάς από μας. Εκτός των θεών, των οποίων η κατοικία είναι στους ουρανούς και δεν είναι μετά σαρκός ανθρώπινης, κανένας δεν μπορεί να στο πει αυτό. Καλά είπανε, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Πιστεύουν στο Θεό, δεν το ξέρουν όμως το Θεό. Να το ξαναπώ. Άλλο πιστεύω στο Θεό και άλλο έχω γνωρίσει τον Χριστό προσωπικά. Έχει έρθει στη ζωή μου. Δεν τον έχω δει, αλλά το ξέρω. Θα δούμε τώρα το Δανιήλ που το ξέρει. Γυρίζει ο Δανιήλ και βλέπει να έρχονται οι αξιωματούχοι του Ναβουχοδονόσορ να παίρνουν σοφούς και να τους σκοτώνουν, και έφτασαν και στο σπίτι του Δανιήλ και των συντρόφων του. Ο Δανιήλ λέει, τι συμβαίνει, γιατί το κάνετε αυτό? Και εξηγεί ο ευνούχος ότι αυτή είναι η διαταγή του βασιλιά και δεν μπορούμε να την παραβούμε. Επειδή κανένας δεν βρέθηκε να πει το ενύπνιο και να δώσει την ερμηνεία. Και εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται η γνώση του Δανιήλ στο Θεό. Και λέει, πηγαίνετε με στο βασιλιά, γιατί τόση βιασύνη? Πηγαίνει στο βασιλιά και του λέει, βασιλιά μου, δώσε μου λίγο χρόνο, γιατί εγώ θα προσευχηθώ στο Θεό μου και ο Θεός μου θα μου αποκαλύψει και το ενύπνιό σου και την ερμηνεία σου. Θυμάστε που είχαμε πει, στην πίστη να καταβάλουμε πάσα σπουδήν, να προσθέσουμε την αρετή, στην αρετή τη γνώση. Τη γνώση του θελήματος του Θεού, των σχεδίων του Θεού, αλλά ιδιαίτερως του ίδιου του Θεού, του Πατέρα μας, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, του αδελφού μας, του φίλου μας και του παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας που είναι ο οδηγός μας, ο δάσκαλός μας, ο κυβερνήτης μας. Οι άλλοι πιστεύουν στο Θεό, σε κάποιο Θεό. Πιθανόν πολλοί να πιστεύουν και στον αληθινό Θεό, αλλά δεν τον ξέρουνε. Ο Δανιήλ όμως το ξέρει. Το ξέρει μέσα από το λόγο και μέσα από τις προσωπικές βιωματικές του εμπειρίες. Γιατί? Γιατί οι εμπειρίες μας οι πνευματικές βεβαιώνουν το λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού επεξηγεί πλήρως τις βιωματικές μας εμπειρίες. Τάχασε ο βασιλιάς και του λέει, σου δίνω χρόνο. Και ο Δανιήλ πηγαίνει, έτσι ακριβώς όπως λέει ο Θεός, μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, αλλά φοβού τον καιρό, τον Κύριον, έκλεινον από κακού, και αυτό θα είναι ίασις εις τα νεύρα σου, ειρήνη, πραώτης, ησυχία και μυέλωση εις τα οστά σου, δύναμης πνευματική. Αρκεί να μην πιστεύεις ότι εσύ μπορείς, αλλά να λες, ουχί εγώ, αλλά ο Κύριος μπορεί. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, αλλά φοβού το Θεό, να σέβεσαι τον Θεό και να εκκλίνεις από κάθε κακό. Μην προσπαθήσεις δηλαδή μόνος σου να φύγεις, να γλιτώσεις, να μην σε σκοτώσει, να του πεις ψέματα, να τον καλοπιάσεις, να τον παρακαλέσεις. Αυτό είναι κακό. Το καλό είναι να πας στον Κύριο,
Και ο Δανιήλ που έχει προσωπική γνώση και βιωματική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό τον αληθινό, τότε πάει στο σπίτι του, φωνάζει τα αδέλφια του και λένε πάμε να προσευχηθούμε στο Θεό μας, γιατί ο Θεός μας μπορεί να κάνει τα αδύνατα στους ανθρώπους, γιατί σε Αυτόν είναι τα πάντα δυνατά. Και η αλήθεια είναι ότι προσευχήθηκαν, γονάτισαν και λέει η Γραφή το μυστήριον τούτο απεκαλύφθη προς τον Δανιήλ διοράματος της νυχτός. Ήρθε ο Θεός το βράδυ και με όραμα νυχτερινό του έδειξε το ενύπνιο που είχε ο ίδιος ο Θεός δώσει στον Ναβουχοδονόσορα, αλλά του έδωσε και την ερμηνεία. Και ο Δανιήλ όταν συνειδητοποίησε την προσωπική αυτή εμπειρία της αποκάλυψης του Θεού, της φανέρωσης του Θεού, έκανε αυτό όχι που όφιλε αλλά που πλημμύρισε την καρδιά του. Ευλόγησε ο Δανιήλ τον Θεό του ουρανού και ελάλησε. Ευλογημένο ας είναι το όνομα του Θεού από αιώνος έως αιώνος. Γιατί αυτός δίνει σοφία, γιατί είναι δική του, και αυτός δίνει δύναμη, γιατί είναι παντοδύναμος Θεός. Πάνσοφος και παντοδύναμος. Και αυτός μπορεί και μεταβάλει τα πάντα. Εδώ αδερφοί, να το προσέξουμε πάλι. Ο μόνος που μπορεί να μεταβάλει τα πάντα είναι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Είναι αυτός που στο απόλυτο σκοτάδι είπε και συνηθίζει να λέγει γεννηθεί το φως και να γίνεται. Μα τα πάντα μεταβάλλει και καιρούς και χρόνους. Είναι αυτός που καθερεί βασιλείς αλλά και καθιστά βασιλείς. Δηλαδή όλα είναι κάτω από την εξουσία του. Είναι αυτός που δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Και εγώ θα προσθέσω, γιατί αυτό εννοεί και επιστήμη κυβερνήσεως, στους ανθρώπους που εξητούν να μπορούν να διαχειρίζονται με πνευματικό τρόπο και τις εύκολες και χαρούμενες καταστάσεις στη ζωή μας και τις δύσκολες, επώδυνες και πένθυμες καταστάσεις της ζωής μας, και να τις διαχειριζόμαστε όχι μόνο καλώς αλλά με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με πολύ ευλογημένα αποτελέσματα, με μεγάλη καρποφορία όπως θα δούμε. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα βαθαία και τα κεκριμένα. Και χθες είπαμε ότι όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι και βαθαίνεις, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε πηγαίνει στα βάθη τα δικά του για να σου αποκαλύπτει. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς ο Θεός την χάρη. Και αυτός γνωρίζει τα εν το σκότι, γιατί το φως κατοικεί μετ' αυτού. Δεν υπάρχει σκοτεινό άγνωστο σε αυτόν. Και ακούστε αδερφοί αγαπητοί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας τι είπε? Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, δηλαδή πρέπει πρώτα να είσαι δούλος του Θεού, αλλά τώρα σας λέγω φίλους μου. Γιατί? Γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου τα λέω σε εσάς. Την πλήρη αποκάλυψη που έχει ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα του, καθώς σαν άνθρωπος Χριστός είχε το Πνεύμα χωρίς μέτρο, σαν Θεός αληθινός την απόλυτη γνώση, ο Ιησούς Χριστός, επειδή μας θεωρεί φίλους του, όλα μας τα αποκαλύπτει. Δεν υπάρχει κάτι που θα σου κρύψει. Αλλά πότε? Ο Απόστολος Παύλος λέει ελεύθεροι όντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός μας είναι εισαγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος.
Δηλαδή, μόνο αν είσαι δούλος και δούλη θα σου αποκαλύπτει ο Θεός τα πάντα. Αν κρατάς την ζωή σου, στη σκέψη σου, την προσωπική, την οικογενειακή, την εκκλησιαστική, κυριαρχικά δικαιώματα, δεν μπορεί τότε να σου αποκαλύπτει ο Χριστός. Αν αφιερώσεις τα πάντα σε Αυτόν, δηλαδή αν ομολογήσεις ότι Αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και εσύ δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας αχρίος δούλος στην παρουσία Του, και αποδεχτείς τη δουλεία σου, η οποία δουλεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπακοή στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τότε είσαι φίλος Του. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, τώρα όμως τη χαρά και την ευλογία των τεσσάρων αυτών νέων ποδιών που δεν πρέπει να είναι πάνω από 20 χρονών, τώρα που είχαν αυτή τη φοβερή προσωπική εμπειρία αποκάλυψης του αιτήματος του δικού τους που ήταν αδύνατον για τους ανθρώπους. Είναι κάτι που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει. Αυτοί είπαν όμως, δεν στηρίζομαι στη σοφία μου. Πράγματι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, αλλά έχω ένα Κύριο που μπορεί να το κάνει. Την άλλη μέρα λοιπόν, με χαρά, πήγε ο Δανιήλ στον Αριόχ, τον αρχιευνούχο, τον οποίο ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς της Βαβυλώνος, και είπε «Μην σκοτώνεις κανέναν τους σοφούς της Βαβυλώνος, αλλά φέρε με ενώπιον του βασιλέως, γιατί εγώ μπορώ να φανερώσω την ερμηνεία στον βασιλέα». Τα χάσε ο Αριόχ. Αλλά δεν το κουβέντιασε πολύ, δεν το σκέφτηκε. Τους πήρε και τους έφερε μπροστά στον βασιλιά με τα μεγάλη σπουδής, λέγοντας στον βασιλιά «Βρήκα έναν άντρα εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, ο οποίος θα σου φανερώσει και το ενύπνιο και την ερμηνεία». Ο βασιλιάς, με πιο μεγάλη έκπληξη, ξέρει ότι αυτό που ζητάει δεν γίνεται. Τότε γιατί το ζητάει? Και η απάντηση είναι γιατί ο Θεός έβαλε στην καρδιά του Ναβουχοδονόσορα να το ρωτήσει, να το ζητήσει, για να δοξάσει το Δανιήλ και να δοξαστεί ο Θεός με το Δανιήλ. Γιατί η καρδιά του βασιλιά είναι στα χέρια του Θεού. Δεν είναι τρελός ο Ναβουχοδονόσορ, αν και τρελό πράγμα ζήτησε. Αλλά δεν το ζήτησε ο Θεός. Ο Θεός του σκλήρινε την καρδιά να το ζητήσει και μάλιστα επί ποινή θανάτου. Αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό όταν πλησίασε, λέει ο Δανιήλ στο βασιλιά, λέει ο βασιλιάς, «Εσύ είσαι ικανός να φανερώσεις σε μένα το ενύπνιο το οποίο είδων και την ερμηνεία του, και έχεις τόσο θάρρος να μου το πεις, ή θα μου πεις ένα δικό σου ενύπνιο που σκέφτηκες, αλλά εγώ το είδα». Δεν πάει να τον κοροϊδέψει, δεν πάει να τον πλανήσει, δεν πάει να τα ψιλοκαταφέρει, να τα μαγειρέψει. Πάει να δοξάσει το Θεό του που ενήργησε κρατεά στη ζωή του. Να δοξάσει το Θεό του που ενήργησε ένδοξα στη ζωή του Δανιήλ. Και του λέει, «Το μυστήριο περί του οποίου ο βασιλεύς επέρωτα δεν δύναται σοφοί επαειδή μάγοι μάντης να φανερώσουν προς το βασιλέα». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άνθρωπος οποιασδήποτε ικανότητας, μόρφωσης, δυνατότητας, δεν μπορεί αυτό που ζητάς βασιλιά μου να το πραγματοποιήσει. Το ενύπνιο, αλλά υπάρχει Θεός στον ουρανό, ένας, ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια, και αυτός κάνει γνωστό εις το βασιλέα τον Ναβουχοδονόσορα
τι μέλη γενέστε εν τέσσερις κάτες ημέρες. Ξέρεις γιατί σου το δώσε; Γιατί θέλει να σου γνωρίσει το μέλλον της ιστορίας της ανθρώπινης και μέσα από σένα να καταγραφεί μέσα από το Λόγο του Θεού η συνέχεια της ιστορίας της ανθρώπινης, η οποία δεν εξαρτάται από σένα βασιλιά μου και από κανέναν άνθρωπο, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, καθερεί βασιλείς και καθιστά βασιλείς. Το ενίπλιο λοιπόν και οι οράσεις της κεφαλής σου είναι αυτές. Ανέβηκαν στους διαλογισμούς σου, στο νου σου, 20 εδάφιο διαβάζω, επί της κλίνης σου, περί όλων όσων πρόκειται να γίνουν μετά ταύτα. Και ο Θεός που αποκαλύπτει μυστήρια έκανε γνωστό σε σένα, διέ μου, τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, αποφάσισε ο Θεός μερικά πράγματα. Πρώτον, να βοηθήσει τους εχμάλωτους Ισραηλίτες που σε λίγο θα έρθουν, δεν έχουν έρθει ακόμη. Θα έρθουν 5 και 11, 16 χρόνια μετά τον πηγεμό του Δανίλ στην εχμαλωσία της Βαβυλώνος. Ακόμη δεν έχουν πάει. Αλλά πρώτον, προετοιμάζει έναν άνθρωπο για να είναι βοηθός τους εκεί, γιατί ο Θεός τους εξόρισε για καλό και όχι για κακό, για μετάνοια και επιστροφή και όχι για καταστροφή. Γιατί είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, είχαν γίνει ειδωλολάτρες, λάτρευαν τα κτίσματα μάλλον παρά τον Θεό, και ο Θεός έπρεπε να τους επαναφέρει με επώδυνο τρόπο την εξορία και την εχμαλωσία για 70 χρόνια στην γη των Χαλδαίων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για να δοξαστεί το όνομά του μέσα από το λόγο του σε όλους τους αιώνες. Και τρίτον, για να γνωρίσουμε εμείς σήμερα και να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι η ανθρώπινη ιστορία δημιουργείται από τον έναν δημιουργό, τον παντοδύναμο Θεό. Ας το δούμε όμως. Συ βασιλεύ λοιπόν είδες, και ειδού μία εικόνα μεγάλη, εξαίσιος ήταν η εικόνα εκείνη, υπέροχος η λάμψης αυτής, ιστάμενη ενώπιόν σου, και η μορφή αυτής φοβερά, γι' αυτό και εταράχθης στον ύπνο σου. Η κεφαλή της εικόνος ήταν εκαθαρού χρυσού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής από ασίμι, η κοιλιά αυτής και η μυρή αυτής από χαλκό, και η κνήμη αυτής εξιδήρου, οι πόδες δε αυτής μέρος μεν εξιδήρου, μέρος δε εκπυλού. Αυτή την εικόνα είδες βασιλιά και ταράχτης, αλλά άκου και τι άλλο είδες. Εθεώρης λοιπόν την εικόνα, έως σου απεκόπει ένας λίθος όχι από χέρια ανθρώπινα, και χτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής εξιδήρου και πυλού και κατεσυνέτριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατασυντρίφθηκαν ομού και έγιναν ως λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού, και ο άνομος εσήκωσεν αυτά και ο ουδής τόπος ευρέθη σ' αυτά. Ο λίθος δε που χτύπησε την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη. Αυτό είναι το ενίπνιο. Μία εικόνα, η κεφαλή χρυσή, οι βραχίονες και το στήθος από ασίμι, η κοιλιά και η μυρή από χαλκό, οι κνήμες από σίδηρο και οι πόδες μέρος μεν από σίδηρο, μέρος δε από πυλού. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι όσο η αξία μικραίνει, χρυσάφι, ασίμι, χαλκός, σίδηρος, τόσο η δύναμη αυξάνει. Όσο ο αγιασμός μικραίνει, τόσο η σκληρότητα αυξάνει.
Και ενώ έβλεπε αυτή την εικόνα, ένας λίθος απεκόπη, όχι από χέρι ανθρώπινο, χτύπησε την εικόνα στα πόδια, συνετρίβη η εικόνα, έγινε σαν άχυρο, διαλύθηκε και αυτός ο λίθος έγινε όρος μέγα που εγέμισε όλη τη γη. Και τώρα η ερμηνεία. Η ερμηνεία που εδόθηκε αυτή στο Δανίηλ εξ Αποκαλύψεως. Την ερμηνεία και την ερμηνεία οι μάγοι, οι επαειδοί και οι σοφοί δεν μπορούσαν να τη δώσουν. Γιατί χρειάζεται αποκάλυψη Θεού για να ερμηνευθούν τα μυστήρια του Θεού. Η ερμηνεία λοιπόν είναι αυτή. Συ είσαι βασιλιά, βασιλεύς βασιλέων. Γιατί ο Θεός εσένα έδωκε τη βασιλεία και τη δύναμη και την ισχύ και τη δόξα και όλους τους τόπους όπου κατοικούνται άνθρωποι τους έθεσε κάτω από την εξουσία σου. Συ λοιπόν είσαι η κεφαλή, η κίνη, η χρυσή. Αλλά μετά από σένα θα αναστηθεί μια άλλη βασιλεία που θα έχει δύο βραχίονες και στήθος. Η βασιλεία αυτή ήταν η βασιλεία των Μίδων και των Περσών. Αλλά και αυτή η βασιλεία θα πέσει και θα έρθει τρίτη βασιλεία. Η κοιλιά, ο χαλκός, ο Μέγα Αλέξανδρος, οι Έλληνες. Αλλά και η βασιλεία αυτή θα πέσει και θα έρθει άλλη βασιλεία. Οι κνήμες αυτής εξιδήρου. Η Ρωμαϊκή, Ανατολική και Δυτική Αυτοκρατορία. Και τέλος, θα έρθει μια άλλη βασιλεία που θα είναι υπόδες, αλλά δεν θα έχουν την ισχύ και τη δύναμη της προηγούμενης βασιλείας, γιατί θα είναι από σίδερο και από πυλό. Η τετάρτη αυτή βασιλεία θα σταθεί ισχυρά ως σίδερος. Καθώς ο σίδερος κατακόπτει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα καθώς ο σίδερος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περι δε ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρους μεν εκ πυλού κεραμαίος, μέρος δε εξ σιδήρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Και αυτή είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ακούστε τι λέει, πόσο αληθινό είναι καθώς το ζούμε. Μέρος δε εξιδήρου, μέρος εκ πυλού. Θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην θελημένη τι είναι αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού, ούτω η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά, κατά μέρος δε εύθραυστος. Και συνεχίζει. Και καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων μετά του αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουν συναναμειχθεί διασπέρματος ανθρώπων, πλην δε θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δε μιγνύεται μετά του πυλού. Η αδυναμία της Ευρώπης να γίνει ένα έθνος, γιατί αποτελείται από πολλά και πολλές γλώσσες. Και αυτό είναι και η αδυναμία της μεγάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, γιατί είναι ένα κράτος, καθώς στο βορρά υπάρχει ανεργία, πηγαίνουν στο νότο. Στο νότο υπάρχει ανεργία, πηγαίνουν ανατολή ή δύση. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, είναι ένα κράτος, ένα έθνος. Στην Ευρώπη όμως, η Ελλάδα, η Πορτογαλία δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν στη Σουηδία, δεν ξέρουν τη γλώσσα. Είναι άλλη νοοτροπία, άλλη λαή, άλλη κουλτούρα. Αυτή είναι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δύναμη. Είναι οικονομική, στρατιωτική, πολιτική, αλλά ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει τη δύναμη της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή τη δύναμη των μεγάλων αυτοκρατοριών, λόγω, και είναι θαυμαστό αυτό, λόγω της διαφορετικότητος των λαών.
Είναι θαυμαστό. Γιατί χωρίς πολέμους επανεγκατεστάθη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με ειρήνη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όλοι θέλουν να μπουν μέσα στην Ευρώπη. Και τώρα αγωνίζονται να ομοσπονδιοποιήσουν την κανομοσπονδία, τέλος πάντων, να αποκτήσει σύνταγμα, να υποστηρίξει πρόεδρο, και εμείς ξέρουμε ότι συνέχεια είναι η εφταετία του Αντίχριστου. Αλλά ακούστε και το τέλος. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων, των 10, που όπως λέει στην Αποκάλυψη, 10 βασιλείς σε μια στιγμή θα πάρουν όλη την εξουσία και θα τη δώσουν στον Αντίχριστο. Αλλά λίγο πριν θα έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Και εν τες ημέρες των βασιλέων εκείνων, τα 10 δάχτυλα των 10 βασιλέων, θα αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλεία ή της είναι στον αιώνα που δεν θέλει φθαρή, και η βασιλεία αυτού δεν θα περάσει σε άλλων λαών. Τελειώνει η ιστορία η ανθρώπινη. Θα κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, καθώς με τη Δευτέρα παρουσία θα έρθει αυτός που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Και καθώς είδες ότι απεκόπη ο λίθος εκ του όρου σαν ευχηρών, αυτός είναι ο Χριστός, ο λίθος, ο βράχος, ο αιώνιος, και κατεσυνέτριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών, ο Θεός ο Μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι πρόκειται να γίνει μετά ταύτα. Και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία. Ο μόνος που ήξερε ότι είναι αληθινό το ενύπνιο ήταν ο Ναβουχοδονόσορ που το είχε δει. Όλοι οι άλλοι θα λέγανε αυτό είδε, αλλά αυτός που το είχε δει ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Τι συνέβη λοιπόν, ξαναρχίζω από την αρχή, τι συνέβη λοιπόν σε αυτόν τον πλανητάρχη, ξαφνικά τον μέγα ειδωλολάτρη, τον άσχετο με τον παντοδύναμο Θεό, τι συνέβη να πει και να πέσει γονατιστός μπροστά σε ένα παιδί 20 χρονών. Αλληλούια! Να γονατίσει και έπεσε επί πρόσωπον και προσεκίνησε το Δανιήλ. Αυτά κάνει ο Θεός, αδέρφοι. Αλλά με ποιους και σε ποιους? Με αυτούς που έχουν πάρει απόφαση να ρωτάνε τον Κύριο τι δε θέλεις να κάνουμε πρώτον, και δεύτερον τι θέλεις Χριστέ μου να κάνω τώρα. Και έπεσε επί πρόσωπον και προσεκίνησε το Δανιήλ και προσέταξε να προσφέρουν σε αυτόν προσφοράν και θυμιάματα, λες και ότι ήταν Θεός, γιατί ήταν ειδωλολάτρης. Και αποκρίθηκε ο βασιλεύς προς τον Δανιήλ, αλήθεια ο Θεός σου είναι Θεός Θεών και Κύριος των βασιλέων, ο οποίος αποκαλύπτει μυστήρια. Αλήθεια είναι, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ο Θεός όλων των Θεών είναι ο δικός σου Θεός, που αποκαλύπτει μυστήρια. Γιατί μπόρεσες να αποκαλύψεις το μυστήριο τούτο που για κανέναν άνθρωπο δεν ήταν δυνατόν. Τώρα λέτε να έχεις σπουδάσει management ο Δανιήλ. Αλληλούια. Έχεις σπουδάσει το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί του. Και δεν είναι μόνο ότι ξέρει το Λόγο του Θεού γιατί τον μελετάει, αλλά και πράττει το Λόγο του Θεού. Έτσι λέει η Γραφή, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα. Εις ταύτα μένε και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Εάν μάλιστα προσέχεις τον εαυτό σου στον αγιασμό και στη διδασκαλία να μην ξεφεύγεις, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους όσους σε ακούνε. Την οικογένειά σου, τη συγγένειά σου, αυτούς που αγαπάς, αυτούς που σε αγαπάνε. Και εμείς προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, αδερφοί. Να κάνει ο Θεός, και θα κάνει. Σας το είπα, θα κάνει.
θα κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Γιατί ο Θεός αγαπάει τους Έλληνες. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό, γιατί το λέμε εμείς. Γιατί εξέλεξε και τους έδωσε μία γλώσσα την οποία θα χρησιμοποιούσε για να γραφτεί το Ευαγγέλιο. Μία γλώσσα μοναδική, πλούσια, που θα μπορούσε να περιγράψει τα νοήματα του Λόγου του Θεού. Βρήκε τον πελάτο ο Ναβουγκοδονόσορ με το Δανιήλ. Αλλά βρήκε και τον αληθινό Θεό ο Ναβουγκοδονόσορ με το Δανιήλ. Χρήσιμος άνθρωπος ο Δανιήλ. Χρήσιμος στον Θεό και στο έργο του. Χρήσιμος στους αδελφούς του και χρήσιμος στο βασιλιά και χρήσιμος σε όλο το λαό. Τότε ο βασιλεύς εμεγάλινε τον Δανιήλ, του έδωσε δώρα μεγάλα και πολλά σε αυτόν και κατέστησε αυτόν κύριον επί πάσης της επαρχίας της Βαβυλώνος και αρχιδικητήν επάνω σε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος. Ένα παιδί 20 χρονών. Μα ήταν τόσο μορφωμένο, τόσο ικανό? Όχι. Το πνεύμα του Θεού ήταν απάνω του. Αυτή είναι η διαφορά. Το πνεύμα του Άγιο κάνει τη διαφορά. Και ζήτησε ο Δανιήλ, γιατί δεν ξέχασε στη δόξα του τους αδελφούς του, και ζήτησε, γιατί τους αγαπάει, και ζήτησε ο Δανιήλ παρά του βασιλέως και κατέστησε τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό επάνω σε όλες τις υποθέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνος. Ο δε Δανιήλ ευρίσκεται πάντοτε στην αυλή του βασιλέως. Για να δούμε, τελειώνοντας, το όμορφο σχέδιο του Θεού. Σε λίγο, σε 10 χρόνια, είπαμε εν συνόλο 11 και 5, 16. Σε 10 χρόνια, σε 12 χρόνια, σε 8 χρόνια, πότε συνέβη αυτό? Ο Θεός θα φέρει εχμαλώτους το λαό Ισραήλ και θα τους διασπείρει σε όλες τις επαρχίες. Αλλά εκεί θα τους περιμένουν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό για να τους καλωσορίσουν, να τους βοηθήσουν, να τους υπερασπίζονται, ώστε ο λαός του Θεού της εποχής εκείνης όχι να καταστραφεί, αλλά σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού να ευλογηθεί, να αυξηθεί και σε 70 χρόνια να μετανοήσει και να διορθωθεί. Αμήν. Και τελειώνω. Καλώς βουλές βουλεύεται ο Θεός για σένα, αδελφοί μου. Είτε είσαι 15, είτε είσαι 20, είτε 25, είτε 30, είτε 60 σαν τη γυναίκα μου. Άντε 59. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Μην βλέπουμε το σκοτάδι. Είναι αυτός που λέει γίνεθεί το φως και γίνεται. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Μη φοβού μόνο πίστευε. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούνε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Ποιος? Ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Διότι όσοι εδέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν Κύριό τους και Θεό τους, σωτήρα τους και λυτρωτή τους, και τον γνώρισαν μέσα από τη μελέτη του Ευαγγελίου, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το πιστεύει, σε αυτούς έδωκε εξουσία ο παντοδύναμος Θεός να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, όσο και οι καιροί να είναι κακοί, όσο και αν έρχονται δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου,
πιο δύσκολες από την αιχμαλωσία του Δανιήλ, δούλος αιχμάλωτος, ή την αιχμαλωσία των άλλων, αλλά και πιο δύσκολες ακόμη. Υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που είναι έτοιμος όταν τον εξητήσεις, τον επικαλεστείς, όταν τον ακολουθήσεις, να κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία με σένα, για σένα και για όλους τους άλλους. Άλλωστε είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει δια πάσης της γης και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία για να φανερώσει ο Θεός με αυτόν και σε αυτόν τη δόξα Του. Αμήν.